Η κυβέρνηση έσυρε το λαό σε ένα δημοψήφισμα για να κάνει το όχι που του ζήτησε ναι μέσα σε λίγες ώρες. Να χρησιμοποιήσει την ψήφο του ως άλοθη για την υπογραφή ενός νέου καταστρεπτικού μνημονίου. Καλλιέργησε συστηματικά την αυταπάτη ότι οι συμμορίες των λύκων θα γίνουν αρνάκια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Τώρα στο όνομα του μη χειρότερα ζητά από το λαό να υποταχθεί και να περάσει τη θηλιά στο λαιμό του. Είναι πρόκληση και ομικοροϊδία η κυβερνητική προπαγάνδα ότι το νέο μνημόνιο χτυπά και τους έχοντες. Η νέα συμφωνία μνημόνιο με τα νέα μέτρα που προστίθεται στα προηγούμενα φορτώνονται στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Αύξηση ΦΠΑ, αύξηση φορολογίας, περικοπές στο ασφαλιστικό, μειώσεις συντάξεων, ματωμένα πλεονάσματα ιδιωτικοποίησης. Μας έλουν μισοάνεργους, μισοεργαζόμενους να δουλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη. Μας έλουν γονατιστούς, διασπασμένους, φοβισμένους, αιώνια υποταγμένους στο μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς τους νόμους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση του Κεφαλαίου με τα μνημόνια διαρκείας και οι κυβερνήσεις που πίνουν νερό στην εξουσία τους. Ορισμένα μέτρα που αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι ψίχουλα μπροστά στα ατελείωτα κέρδη τους. Θα τα πάρουν πίσω πολλαπλάσια με τις δεκάδες φοροαπαλλαγές που ισχύουν και από τα πακέτα που θα κατευθυνθούν σε αυτές. Ο αντιλαϊκός κατήφορος ή έχοντας το εισόδημά μας δεν έχει τελειωμό. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της αριστερής αντιμνημονιακής κυβέρνησης να εμφανίσει τη νέα συμφωνία ως επιτυχία, η πραγματικότητα είναι μία. Το μάρμαρο και πάλι θα το πληρώσουν τα γνωστά υποζύγια. Η λαϊκή οικογένεια, οι μισθωτοί, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι μικροί επαγγελματίες, οι νέοι. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν το έργο που άφησαν στη μέση οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να φορτώσουν δηλαδή τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης των λαών για να εξασφαλιστεί η διάσωση και η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Μας λένε ότι τώρα θα πληρώσουν αυτοί που μέχρι τώρα διέφευγαν. Είναι μάστορες στην παραπλάνηση και στο να παρουσιάζουν το μάγμα άσπρο. Αλήθεια, ποιος θα πληρώσει την αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε μισθούς και συντάξεις, τη μονιμοποίηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη διατήρηση του έλθεια, ποιο θα χτυπήσουμε την απελευθέρωση των απολύσεων. Δεν θα ανεχτούμε τη νέα σφαγή που συμφώνησαν με τους εταίρους τους. Δεν θα κάτσουμε να περιμένουμε τον αργό θάνατο που μας ετοιμάζουν. Το ΠΑΜ είχε προειδοποιήσει τους εργαζόμενους από νωρίς για το ρόλο της νέας κυβέρνησης. Τώρα που ήρθε η ώρα των αποφάσεων, φάνηκε ξεκάθαρα βαθιά εχθρικός ρόλος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προς τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν έκανε λάθος. Δεν είναι ανίκανη. Αντιθέτως, είναι αρκετά ικανή ώστε να φέρει συνολικά όλο το πακέτο πτώχευσης του λαού και με το νέο μνημόνιο που υπέγραψε να ικανοποιήσει όλες τις πάγιες επιδιώξεις και τους φόβους των βιομηχάνων εφοπλιστών μεγαλοεργοδοσίας. Συνυπεύθυνοι είναι και όσοι σήμερα διαφοροποιούνται με το παρόν ή την αποχή, στηρίζοντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση και αυτοί που έπαιξαν το βασικό ρόλο στην εξαπάτηση αριστερού ριζοσπαστικού κόσμου και στην ενσωμάτωσή του σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί έδωσαν αριστερά άλοθη στη μετάδοξη του ΣΥΡΙΖΑ και στα συνθήματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει με διαπραγματεύσεις, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τα μνημόνια. Τώρα που όλα αυτά χρεοκόπησαν με το τρίτο μνημόνιο, προσπαθούν να διασωθούν και να επιβιώσουν πολιτικά, παίζοντας το ρόλο που έπαιζαν πάντα και θα συνεχίσουν να το κάνουν είτε εντός είτε εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Παγίδευση του ριζοσπαστισμού στο πλαίσιο του συστήματος.